σε Μαγκρέι και Ράτζα. Ο Ράτζα θα σπρώξει την μπάλα στον Καλαϊτζή. Και είναι σίγουρο ότι ο Πάουκ θα παίξει με φάσεις κοντά στο καλάθι με τους ψηλούς του, με τον Σάκρυφορ και τον Μαγκρέι. Ο Σκοτ θα κάνει το σκορ 35-31. Ο Ράτζα φροντίζει πάντως να πάρει τα μέτρα του. Είναι συνέχεια μπροστά από τον Σάκλφορ στο Γιάκοβιτς. Ρόουαν. Μπάλα στο δεξί του χέρι και στο καλάθι του Παναθηναϊκού. 35-33 από τον Ρόναλντ Ρόουαν. Και πάλι ο Καλαϊτζής. Μάχες μέσα στη ρακέτα ανάμεσα σε Αλβέρτη και Μπουντούρη. Ράτζα θα πατήσει. Θα καρφώσει την μπάλα. Παρά το γεγονός ότι ο Σάκλφορ ήταν δίπλα του. Ο Σκοτ στη γραμμή από όπου εκτελούν οι ελεύθερες βολές. Η διαφορά των 5 πόντων προηγουμένως ήταν βέβαια μεγαλύτερη του αγώνα, έτσι. Το 38-33 πριν το καλάθι του Σάκλφορ. Ράτζα θα κάνει το σκορ 40-35. Το συγγνώμη, 39-35. Παναλαμβάνω, 39-35 για τον Παναθηναϊκό. Και τώρα 41-40-35. Μαγκρέι με τον οικονόμου. Υπάρχει σφύριγμα ταυτόχρονα σχεδόν από τους δύο διαιτητές. Το φάουλ είναι μάλλον από τον Νίκο Οικονόμου, ναι. Όχι, όχι, από τον Ράτζα. Από τον Ράτζα, ο οποίος μάλιστα νομίζω ότι σε μια-δυο φάσεις νωρίτερα... Ναι, σε μια-δυο φάσεις νωρίτερα θα πρέπει να νιώθει τυχερός που δεν το χρεώθηκε. Σε μια διεκδίκηση επιθετικού rebound προηγουμένως. Αλλά τώρα αυτός πήρε το φάουλ και ασφαλώς είναι καταστροφής και για τον Παναθηναϊκό. Αφού μένουν 15,5 σχεδόν λεπτά για να τελειώσει ο τελικός. 40-37. Όπως μας ενημερώνει ο Κώστας Έξαρχος, οι εντολές του Σέρφ είναι τώρα η μπάλα να πάει στο ψηλό που μαρκάρεται από τον Νίκο Οικονόμου, καθώς και ο Οικονόμου έχει 3 φάουλ. Αλβέρτης. Σκοτ. Για 2. Να ο Ρόουαν με τον Αλβέρτη. Σάκλεφορντ. 42-40 από τον Αμερικανό. Θα διεισδύσει, θα πέσει πάνω στο Σάκλεφορντ. Το καλάθι μετράει και δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή από τον Byron Scott. Κάπως έτσι ήταν και το τρίτο μάτς. Ο Σκοτ δεν είχε σκοράρει καθόλου στον πρώτο ημίχρονο και έβαλε 11 ή 13 πόντους στο δεύτερο. Όταν, το τρίτο μάτς και θα ξεκινήσει κατά την πιάμινα πάνω στο Γιάκοβιτς. Yeah. Με το Σάκλφορντ για μια καλύτερη θέση κοντά στη ρακέτα. Στο Γιάκοβιτς με τον Καλαϊτζή. Προσπίσεις με το δεξί πόδι. Θα πάει στο καλάθι. Σάκλφορντ την επαναφέρει στον Μαγκρέι. Και αυτός θα την καρφώσει. Ο Σκοτ έχει βάλει 9 από τους 13 πόντους του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο. 46-42. Και τους υπόλοιπους ο Ράτζα, τους υπόλοιπους 4. Μόνο αυτοί οι δύο έχουν σκοράρει στο δεύτερο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό. Και τώρα 47-42, 11 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Έκτη συνεχόμενη από τα επιθετικά rebound. Ο Πάουκ δεν έχει πάρει ούτε ένα από τα τους playmaker μέχρι τώρα. Κουντούρης, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι η τρίτη επίθεση συνεχόμενη που κάνει ο Πάουκ. Μπαλογιάννης. Θα γλιστρήσει, υπάρχει σύστημα από τον κύριο Τσανίδη. Φάουλ από τον Κοχ. Μία στις 3 σήμερα, 3 στις 11 συνολικά στα παιχνίδια Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. 47-43. Ασφαλώς κάνει το καλύτερο το παιχνίδι τέλικος. Ο Σκοτ ξεφεύγει, 49-43. Θα παίξει ένας αντίον ενός με τον Μοράλες. Καραδοκή από πίσω Μακρέι. Ο Ράτζα προσποιείται και πετυχαίνει το καλάθι. 51-43. Το δεύτερο ημίχρονο έχει 8 επιθετικά rebound ο Πάουκ. Ο Γιάκοβιτς βλέπει τον Μοράλες. Παρά την προσπάθεια του Ράτζα, ο Μοράλες σκοράρει ένα καλάθι για τον Πάουκ μετά από 4 λεπτά. Μπαλογιάννης ελεύθερος για 3. 51-48. Να, άλλωστε και η σχετική κάρτα. Η μπάλα όλο και βαραίνει. Ο Σκοτ ευστοχή σε μία από τις δύο βολές και μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Επίθεση 8 δευτερολέπτων τώρα για τον Παναθηναϊκό. Αλβέρτης εντελώς ανενόχλητος. Το πρώτο τρίποντο του Παναθηναϊκού ακριβώς στη στιγμή που το χρειαζόταν. 55-48. Μετά από 9 αποτυχημένες προσπάθειες για τρίποντο, ο Αλβέρτης θα ευστοχήσει και θα δώσει τον Παναθηναϊκό διαφορά 7 πόντων με τον Ρόουαν. Η πάσα στον Οικονόμου, ο οποίος θα πάρει και το φάουλ.
97-48, η Κονόμου πανηγυρίζει. Κοιτάξτε εδώ το γλέτι στις κερκίδες. 3 και 14 πριν το τέλος. Ο Παναθηναϊκός αγγίζει το συν 10 και αν θέλετε αγγίζει τον τίτλο. Κρυφούν βέβαια. 57-49. Το εύθραυστο 52-48 έγινε εκεί 55-48 και από εκείνη την ώρα πάω κυνηγάει. Τρέχει και δεν φτάνει με άλλα λόγια. Μία στις δύο από τον Αλβέρτη. 58-49, πάλι στους 9. Το να πετύχει ο Παναθηναϊκός εύκολους πόντους από τη γραμμή. 58-51. Ίσως ποντάρει ο Σέρ στο γεγονός ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού μπορεί να έχουν άγχος μπροστά στον τίτλο που η ομάδα τους ονειρεύεται τόσα χρόνια. 14 για την ακρίβεια από το 84. Κλέβει ο Μακρέι την μπάλα από το λάθος του Καλαϊτζή. 3 εναντίον 1. Ο Νικολαίδης θα πάει μόνος του. Λίγο ρυψοκίνδυνο αλλά θα πετύχει το καλάθι. 58-53. Το λάθος του Καλαϊτζή ξαναβάζει τον ΠΑΟΚ. Ξαναδίνει ελπίδες στον ΠΑΟΚ. Ο Σκοτ θα κάνει ένα περίεργο ζογκλερικό και θα πετύχει ένα εκπληκτικό πραγματικά καλάθι. Κατευθείαν από το NBA, 2 λεπτά μπορούσε να το βάλει στο καλάθι Νίκο, με αυτές τις προϋποθέσεις μόνο Σκοτ. Κοιτάξτε και τον Ράουαν και τον Μπαλογιάννη. Ο Νικολαίδης κάνει το 60-55, 1 και 50 πριν το τέλος. Παίζει χωρίς ψηλό με 5 παίκτες που είναι καλοί στις ελεύθερες βολές. Ο Σκοτ είναι ο πρώτος που το επαληθεύει. Θα περάσει μέσα, καλάθι και φάουλ. Και κάτι που σημαίνει Νίκο ότι το παιχνίδι έτσι όπως εξελίσσεται αποκτά και άλλες σημαντικές φάσεις που ακόμα δεν τις ξέρουμε. Ο Παναθηναϊκός ήταν 9 πόντους μπροστά λίγο νωρίτερα, τώρα είναι στους 5. 63-58 με μία στις δύο βολές από τον Παταβούκα. Μέσα η πρώτη βολή από τον Οικονόμου. Και μέσα η φανέλα του λέει ο κύριος Τσανίδης. Αγορεύεται η φανέλα του αθλητή. Νομίζω ότι αν πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός δεν θα μείνει φανέλα για φανέλα στο σώμα του κατόχου της. Σίγουρο. Και απορώ ποιος θα συγκρατήσει τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω μήπως λείψουν κι άλλα αθλητικά από την περιβολή των παικτών. Ακόμα πάντως δεν έχει κρυφθεί τίποτα. Η διαφορά είναι στους 6 πόντους αλλά ο Νικολαίδης θα κάνει λάθος. Και φάουλ του Μακρέι στον Παταβούκα. Αντιαθλητικός του είναι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού αλλά δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Το λάθος του Νικολαίδη που έχασε την ισορροπία του δίνει άλλη μια μαχαιριά στις ελπίδες του ΠΑΟΚ, δίνει άλλη μια ανάσα τίτλου αν θέλετε στον Παναθηναϊκό. Και θα έλεγα ότι χρειάστηκε η μετάκυση του πνεύματος πρωταθλητή αυτού του κυρίου που βλέπετε στη γραμμή του φάουλ, του Byron Scott, με 3 τίτλους από το NBA. Ο Scott όταν οι υπόλοιποι συμπαίκτες του δυσκολεύονταν, ξαπόσταναν αν θέλετε, σε αυτό το δεύτερο καθοριστικό ημίχρονο, πήρε την κατάσταση στα δικά του χέρια. Κοιτάξτε εδώ, αυτός δεν έχει πρόβλημα, αξιοποιεί τις βολές, 67-58. Και αν πρέπει να γραφτεί το όνομα ενός παίκτη στο κύπελο μετά τον σημερινό τελικό θα πρέπει να γραφτεί το όνομα του Byron Scott. Αλλά βεβαίως φαντάζομαι ότι πιο θερμά από όλους θα τον παρηγυρίσουν τα Ελληνόπουλα. Οι παλιοί της ομάδας που έχουν γεθεί όλες τις πίκρες αλλά και τις χαρές των τελευταίων ετών. Αλλά πάντως όχι έναν τίτλο. Ο ΠΑΟΚ έχει παραδοθεί. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής. Φέτος έκανε μεγάλο πρωτάθλημα. Ο Σούποτης γυρίζει προς τον Παύλο Γιανακόπουλο και του κάνει κάποια νοήματα. Και ο Ράτζα ανεβαίνει στη γραμματεία. Ο Ράτζα είναι στη γραμματεία, πάνω στο τραπέζι της γραμματείας όρθιος και πανηγυρίζει. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ελλάδας. Το παιχνίδι θα τελειώσει σε λίγα δευτερόλεπτα. Ήδη όμως οι παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν έξαλλα και απόλυτα δίκαια αφού καταφέρνουν να αξιοποιήσουν την υπεροχή τους, το πλεονέκτημα έδρας που είχαν και να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Όπου να είναι θα εμφανιστεί και ο Καμπανίτης, οι Σαμπάνιες, ενώ γίνεται της τρελής που λένε στις κερκίδες, σε πανζουρλισμός πραγματικός, αν εξαιρεθεί η κερκίδα με τους φανατικούς οπαδούς του ΠΑΟΚ. 7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος θα πρέπει να εκτελέσει βολές ο Αλβέρτης, αν βλέπω καλά, αλλά πλέον ουδής ασχολείται με το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Ο Ράτσα κρατάει τη σαμπάνια στα χέρια του. Ο Γιαννούλης έκανε μια εκτίμηση του τραύματος στον Αλβέρτη, το γύρισε να δει αφού έχει χτυπήσει. 7 δευτερόλεπτα, ο Σκοτ πανηγυρίζει, αυτός ήταν ο άνθρωπος του πέμπτου τελικού, ο πολύτιμότερος παίκτης της βραδιάς, αυτό ήθελε από τον Σκοτ, άλλωστε ο Παύλος Γιαννακόπουλος όταν τον έφερε από το Λος Άντζελες. Ο Αλβέρτης δεν μπορεί να εκτελέσει βολές γιατί έχει ματώσει, ίσως κάποιο αντικείμενο το πέτυχε εκεί. Μέσα στο γενικό χαλασμό. Κοιτάξτε τον Ράτζα όμως εδώ με τον Οικονόμο. Ράτζα με τη σαμπάνια στα χέρια. Είναι το μάτς δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είναι πραγματικά καταπληκτικές οι σκηνές.